Και θέλω κάπως να κάνουμε το intro. Καλώς ήρθατε. Πολύ ωραία. Καλώς σας βρήκαμε. Κάνε μας συστάσεις. Να κάνω τις συστάσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι η κυρία Χαρά Σελή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ναι, πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας. Σωστά. Ακριβώς. Ναι. Μαζί μας είναι η κυρία Γεωργία Μαστοράκη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Κρήτης. Και μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Στεφανάκη, είναι ειδική παιδαγωγός. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε πολύ που σας γνωρίζουμε. Θα το ξεκινήσουμε από την αρχή για να καταλάβουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ το ερώτημά σας προς τον κύριο, στο συνεργάτη σας. Αν πήγαινε σε παιδικό σταθμό και απάντησε πολύ ορθά ότι πήγαινε και σαφώς θα έχετε και πολύ ωραίες αναμνήσεις, φαντάζομαι. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Γιατί το πρώτο στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου και το πρώτο σχολικό περιβάλλον που είναι ο παιδικός σταθμός πάντα αφήνει πολύ ωραίες αναμνήσεις σε ένα παιδί που τις κουβαλάει σε όλη του τη ζωή. Mm-hmm. Επομένως, τι κάνουμε εμείς? Εμείς καλούμεθα, έχουμε κληθεί να αγκαλιάσουμε, να γίνουμε οι δεύτερες μητέρες, το δεύτερο σπίτι ενός παιδιού στο μεγάλωμά του, έτσι, που φυσικά έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα προγράμματά μας και πάρα πολλά άλλα πράγματα για την εκπαιδευτική δράση του σχολείου πάνω στο παιδί. Αυτό είπα και εγώ, κυρία Σελή, ότι ο παιδικός σταθμός του 80 τότε, τότε να ήταν κέντρα φύλαξης ή χώροι φύλαξης. Πράγμα το οποίο δεν είναι τώρα. Και ο ΣΥΜΙΠΑΣΕ, ο σύλλογός μας, επί σειρά των τελευταίων ετών προσπαθούσε στους όποιους υπουργούς είχαν περάσει από αυτή τη θέση του αρμοδίου υπουργείου να περάσει την άποψη ότι ο παιδικός σταθμός, ο βρεφονηπιακός σταθμός, δεν είναι ένας χώρος φύλαξης. Είναι ένα προσχολικό κέντρο εκπαίδευσης. Mm-hmm. Γι' αυτό λεγόμεθα κέντρα αγωγής, διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης. Δεν είμαστε κέντρα φύλαξης, γιατί το ρόλο της φύλαξης τον έχει η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά στο σπίτι. Επομένως, το παιδί έχει ανάγκη από ένα σχολικό, καλό σχολικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα αναπτύξει την προσωπικότητά του, θα απασχοληθεί με πολλά, πολύ ωραία προγράμματα και project και σαφώς, να έρθω και στο θέμα που θα έχουμε και την αυριανή ημερίδα, καλούμεθα εμείς να ανιχνεύσουμε το κάθε παιδάκι, γιατί πάνω απ' όλα προέχει να ανιχνεύσουμε τον εσωτερικό του κόσμο. Εάν το παιδί είναι καλά στην ψυχική του υγεία, για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις όποιες γνώσεις μας και προγράμματα κάνουμε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επομένως, κάνουμε ανίχνευση του εσωτερικού του κόσμου. Και εδώ θα με ρωτήσετε, είναι δυνατόν κάποιοι παιδαγωγοί να κάνουν αυτό το ρόλο? Σαφώς οι παιδαγωγοί σήμερα καταρτίζονται, παρακολουθούν σεμινάρια, αλλά παράλληλα υπάρχουν ειδικοί παιδαγωγοί όπως η κυρία Στεφανάκη και άλλες κυρίες, ειδικοί παιδαγωγοί. Υπάρχει team θεραπευτικό συνεργατών σε κάθε σχολείο και πλέον θα είναι και αναγκαίο από τούδε και στο εξής, με λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικές παιδαγωγούς, οι οποίοι θα μπορούν να εξιχνιάζουν τα όποια προβλήματα έχει ένα παιδάκι. Και εδώ ερχόμαστε στο ζητούμενο λοιπόν της ημερίδας, της εκδήλωσης αύριο. Πρώιμη παρέμβαση, πολύ σημαντικό, σωστά? Mm-hmm. Πρώιμη ανίχνευση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές παρέμβασης. Άρα λοιπόν οργανώνουμε μία ημερίδα, ο Σύλλογος ΣΥΜΙΠΑΣ με τον Σύλλογο ΣΥΜΙΠΑΣ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, και θα έχουμε την τιμή να παρευρεθεί σε αυτή την ημερίδα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Η Γενική Γραμματέας, κυρία Στέφου. Στέφου, βέβαια, και αρκετοί φυσικά και επιπλέον αξιόλογοι επιστήμονες που θα πλαισιώσουν αυτή την ημερίδα. Είναι εκεί ανοιχτή στον λίγο κόσμο. Είναι ανοιχτή στον κόσμο, απευθύνεται σε οικογένειες. Είναι στις 11 το πρωί στην αίθουσα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελάκη. Η είσοδος είναι ανοιχτή προς όλους, στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα παιδιά. Βλέπουμε και την πρόσκληση. Βλέπουμε και την πρόσκληση. Ναι, ναι, ναι. Οι
τηλεθεατές μας, έτσι ώστε να έχουν όλη την πληροφορία μπροστά τους. Να πω λίγα δύο λόγια έτσι για τους ομιλητές, γιατί είναι εξαίρετοι επιστήμονες. Θα ξεκινήσει ο κύριος Πετούσης Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι ο παιδίατρος, και θα μιλήσει για το ρόλο του Γενικού Παιδιάτρου στην πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Θα συνεχίσει η κυρία Στεφανάκη Μαρία, η οποία είναι ειδική παιδαγωγός, και το θέμα της ομιλίας θα είναι ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στην νηπιακή ηλικία. Συνεχίζει η κυρία Ρομπογιαννάκη Εύα, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, θα μιλήσει για το πότε και πώς πραγματοποιείται η πρώιμη παρέμβαση στην λογοθεραπεία. Η κυρία Ντονάκη Κατερίνα, η οποία είναι ψυχολόγος, θα μιλήσει για τις σκέψεις και συμπεριφορές της οικογένειας μέσα μετά τη διάγνωση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς, που αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο ζήτημα. Και στη συνέχεια θα μιλήσει η κυρία Φραγκιουδάκη Μαρία, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και κοινωνικής μέρημνας του Ηρακλείου, αναζητώντας, με το θέμα αναζητώντας την παιδική προστασία. Λοιπόν, πάμε σας καλούμε να μας έρθετε, καλούμε όλο τον κόσμο. Και καλούμε βέβαια να πούμε, κυρία Μαστοράκη, και όλους τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδάκια που έχουν προβληματάκια, γιατί για μας αυτά είναι προβληματάκια, ιδιαιτερότητες, οι οποίες με έγκυρη διάγνωση και παρέμβαση επιλύονται. Αν όχι ολοκληρωτικά, απαλύνουν όλες αυτές τα όποια προβλήματα έχει ένα παιδάκι. Να μην υπάρχει κανένα ταμπού, θεωρώ πλέον ότι ο γονέας δεν είναι ο παλιός γονιός που αν το παιδάκι του είχε ένα πρόβλημα στο λόγο δίσταζε να πάει στο λογοθεραπευτή. Πλέον τώρα οι ίδιοι γονείς, και με την παρότριση εννοείται τη δική μας, πηγαίνουν τα παιδιά και βελτιώνονται οι καταστάσεις όλων των παιδιών. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Στεφανάκη να μας πει λίγο επιστημονικά στοχευμένα για το στόχο της ημερίδας και γιατί είναι σημαντική η πρώιμη ανίχνευση. Ο στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, η οποία είναι μια ευρεία ομπρέλα, εμπεριέχει το ΔΕΠΗ, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, την νοητική υστέρηση, τις διαταραχές συντονισμού και τις ειδικές μαθησιακές. Ο στόχος μας ποιος είναι? Όσο πιο πολύ ενημερώνεται ο κόσμος, τόσο μειώνεται η άγνοια. Έτσι δεν έχουμε πλέον αποκλεισμούς. Ο στόχος είναι να μπορέσουν να λειτουργήσουμε συμπεριληπτικά για όλα τα παιδιά. Αλλά μέσω της ενημέρωσης θα αποστιγματιστεί και η αναπηρία. Ορατή ή μη. Γιατί ειδικά διανύουμε άλλωστε και το μήνα ενημέρωσης για τον αυτισμό. Είναι μία μη ορατή αναπηρία. Όμως δεν πάβει να έχει τις ανάγκες του. Και θα πρέπει να, στην ουσία, να κοινωνήσουμε όσο περισσότερη πληροφορία για να φύγει το στίγμα που υπάρχει γύρω από αυτά. Τώρα, εσείς ως ειδική παιδαγωγός έχετε ένα νέο ρόλο. Νομίζω γενικά η ειδική παιδαγωγή, πια τα τελευταία χρόνια είστε... Ναι. Πώς να το πω, έχετε ένα πολύ διαβριμένο ρόλο, σωστά. Ακριβώς. Ακόμα οι γονείς προβληματίζονται. Τι ακριβώς, έχουν κωδικοποιήσει στο κεφάλι ότι μαθαίνεις τα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν. Δεν είναι αυτό. Η παρέμβαση του ειδικού παιδαγωγού μπορεί να ξεκινήσει πολύ πρόημα. Προσωπικά εγώ έχω κάνει παρέμβαση από 18 μηνών παιδάκι. Ναι. Πάρα πολύ πρόημα, που σημαίνει ότι θα είναι και πολύ καλοδουλεμένο μετά. Έχει, έχει πολύ καλή εξέλιξη. Ναι. Είναι μια περίπτωση σε εξέλιξη ακόμα. Δουλεύουμε μαζί ένα χρόνο, αλλά παραπέμφθηκε στους κατάλληλους ειδικούς, γιατί αυτός που θα βάλει τη διάγνωση είναι αυστηρά είτε ο αναπτυξιολόγος, είτε ο παιδοψυχίατρος. Κανείς άλλος από εμάς βλέπουμε πράγματα, μπορούμε να αντιληφθούμε, να περιγράψουμε και να παραπέμψουμε για διάγνωση. Ναι. Σωστά, διότι σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ο καθένας την αρμοδιότητά του και όλοι μαζί μετά. Για να μπορούμε αύριο να έχουμε παιδιά που μπορούν να σταθούν στα πόδια τους μόνα τους, έτσι δεν είναι? Έτσι. Λειτουργούμε ως διαεπιστημονική ομάδα. Κανείς δεν είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή, τη στιγμή που ξεκινάει, γίνεται, ας πούμε, η πρώιμη ανίχνευση. Ακόμα και αν έρθει αυτό που είπα πριν, κάποιος γονέας απευθυνθεί σε μένα. Εγώ οφείλω να παραπέμψω σε έναν αναπτυξιολόγο ή παιδοψυχίατρο. Παράλληλα, αν το παιδάκι θέλει και παρέμβαση από λογοθεραπευτή, από εργοθεραπευτή, συνίσταται έτσι ένα επιστημονικό team.
το οποίο συνεργαζόμαστε όλοι για ένα κοινό καλό. Ομαδική δουλειά. Συγκεκριμένο παιδί, ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Σελή, πριν είπατε ότι τα ταμπού αρχίζουν και ξεπερνιόνται και στη δική μας χώρα. Γενικότερα, ο σημερινός γονιός είναι τελείως διαφορετικός προς το καλύτερο από το γονιό του παρελθόντος? Κοιτάξτε, είναι σαφώς καλύτερο, αλλά πολλές φορές υπάρχουν και γονείς που παρότι βλέπουν κάποια προβλήματα στο παιδί τους, δεν θέλουν να τα αποδεχθούν. Όμως, εμείς είμαστε αυτοί, γιατί ο παιδικός σταθμός, ο οποίος θα έχει αυτό το team το οποίο προανέφερε η ειδική παιδαγωγός, εάν υπάρχει ένα σωστό team, μπορεί να πλησιάσουν το γονιό και να περάσουν πολύ καλύτερα το όποιο πρόβλημα δουν στο παιδί του, γιατί πάνω απ' όλα χρειάζεται ο γονιός ψυχολογική υποστήριξη σε αυτό και ενίσχυση. Και να του δώσουν να καταλάβει, του δίνουμε όλοι μαζί να καταλάβει, ότι αυτό το οποίο κάνουμε, το κάνουμε για να έχει μια καλύτερη μετάβαση στην ενήλικη ζωή του παιδιού. Γιατί γι' αυτό είπαμε ότι γίνεται πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση. Και ευτυχώς που το νυν Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής θα το κάνει και πράξη. Δηλαδή θα αποκαλύψω και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος. Α, πείτε το. Θα το πούν αύριο βέβαια και στην ημερίδα οι αρμόδιοι του Υπουργείου. Θα χορηγηθεί βάουτσερ στους γονείς για ηλικίες 0 έως 6 παιδιά, έτσι ώστε όλα τα παιδάκια να μπορούν να έχουν αυτή την παρέμβαση, την πρώιμη παρέμβαση, για να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επομένως, ενισχύει το κράτος. Βάουτσερ για πού? Για την πρώιμη παρέμβαση. Α, στους γονείς. Αυτό θα είναι ένα επιπλέον βάουτσερ το οποίο στηρίζει οικονομικά την οικογένεια, γιατί ξέρετε, πολλοί γονείς, επειδή όλες αυτές οι θεραπείες των γονιών και οι συνεδρίες κοστίζουν αρκετά χρήματα, ναι μεν χορηγεί κάποια χρήματα ο ΟΕΠΗ, ωστόσο όμως δεν επαρκούν. Επομένως, το να δοθεί ένα επιπλέον βάουτσερ που θα δοθεί και θα πάρει σάρκα και οστά από το Σεπτέμβριο του 2024, γιατί έχει διασφαλίσει το αρμόδιο Υπουργείο χρήματα, ο γονιός πλέον δεν θα έχει να πει «Α, δεν το πρόσεξα, αν δεν μου το είπε κάποιος, α, δεν είχα χρήματα». Επομένως, θα έχουμε μια καλύτερη κοινωνία, μια πιο υγιή κοινωνία. Δεν θα υπάρχουν παιδάκια, εκτός από πολύ βαριές περιπτώσεις παιδιών, αλλά που και αυτές βελτιώνονται. Ωραία, για να μην υπάρξουν παιδιά, να μην βλέπουμε παιδάκια σε ιδρύματα. Άρα δηλαδή θα συμβάλλουμε όλοι μας, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι ομάδες των θεραπευτών και φυσικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι είναι κατάλληλα οργανωμένοι, όπως καλούμεθα να έχουμε την ψυχολόγο μας, θα έχουμε την ειδική παιδαγωγό, θα έχουμε τον λογοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή και έτσι έχοντας ένα πολύ ωραίο team θα βελτιώνουμε τα παιδιά, αλλά παράλληλα θα κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο έργο και θα βοηθάμε και την οικογένεια. Αφού το κράτος τη βοηθάει με αυτό το voucher, επομένως πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, κάτι το οποίο ο ΣΥΜΙΠΑΣΕ είχε εισηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ευτυχώς. Αυτό το voucher από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής θα είναι. Ναι, οικογένειας και κοινωνικής συνοχής. Θα μας τα πει βέβαια και ο Υπουργός, αλλά αυτό πλέον, σας λέω και πάλι, θα αρχίσει να υλοποιείται από το Σεπτέμβριο. Επομένως, όσοι γονείς μας βλέπουν, μας παρακολουθούν, τους δώσαμε μία πολύ καλή πληροφόρηση, γιατί ξέρω πολλοί γονείς θέλουν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Γίνεται υποστήριξη ελλιπής. Με λιγότερες συνεδρίες. Ναι, αν περιμένεις και από τις δημόσιες δομές για να πας τα παιδιά σου λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία. Ξέρετε, και από τον ΕΟΠΗ δίνονται κάποια χρήματα, αλλά δεν καλύπτουν πλήρως τις όποιες συνεδρίες έχει ανάγκη ένα παιδάκι. Πάντως, κυρία Μασαράκη, έχει αλλάξει εντελώς ο ρόλος και η φυσιογνωμία των παιδικών σταθμών, των νηπιαγωγείων πια, σωστά? Πλέον ναι. Πλέον ναι. Θεωρώ ότι σταθμός, κάθε νηπιαγωγείο συνεργάζεται με ειδικούς παιδαγωγούς, με εκπαιδευτικούς που έχουν ένα επιπλέον πτυχίο όσον αφορά το κομμάτι της ειδικής αγωγής, συνεργάζεται με λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, γιατί είναι πλέον αναγκαίο. Και τα θεσμικά πώς πάνε, η γραφειοκρατία τώρα είναι σύμμαχος ή είναι αντίπαλος, κυρία Μαστοράκη? Ως προς τι? Γενικότερα για το θεσμικό πλαίσιο, για οτιδήποτε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημά μας εδώ και πολλά χρόνια. Διότι εμείς που υπηρετούμε την προσχολική εκπαίδευση επί σειρά ετών, έχουμε εντοπίσει όλα αυτά τα προβλήματα και έχουμε εστιάσει. Παλαιότερα είχαμε μάτια αυτά κλειστά. Ευτυχώς τώρα
και η προηγούμενη υφυπουργός εργασίας, η κυρία Δόμνα η Μιχαηλίδου, το είχε αντιληφθεί, γι' αυτό και θέσπισε και το πρόγραμμα Κυψέλη. Ναι. Τώρα η κυρία Ζαχαράκη, η οποία και αυτή ούσα εκπαιδευτικός, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και γι' αυτό το λόγο θέλει να το κάνει πράξη. Και το κάνει πράξη. Επομένως, μας βρίσκουν συμμάχους και είμαστε συμμαχοί τους και είμαστε και πολύ βοηθητικοί. Δηλαδή, αυτό το έχουμε εισηγηθεί. Κανένας υπουργός, εάν δεν πάμε εμείς ως εκπρόσωποι φορέων να πούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δεν πρόκειται να περάσει κάποιο νομοθέτημα. Το αντιλαμβάνεστε. Εννοείται, αλλά το έκανε ο σύλλογος. Ναι. Ο Σιμιπάσε το έκανε. Και είναι από κοντά και έχει αγαστή συνεργασία με τους υπουργούς, έτσι ώστε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν βοηθάμε τον κλάδο μας. Βοηθάμε το παιδί. Mm-hmm. Βοηθάμε την οικογένεια. Άρα συμβάλλουμε στο κοινωνικό έργο του κράτους και συμπληρώνουμε, αν θέλετε, το κράτος. Επομένως, πάντα με γνώμονα το παιδί λειτουργούμε και θα λειτουργούμε, γιατί υπηρετούμε λειτουργήμα, κάνουμε λειτουργήμα, δεν έχουμε επιχείρηση. Και τα σχολεία μας, να ξέρετε, πράττουν πολλαπλό ρόλο. Δεν είναι ο ρόλος που γνωρίζατε στο παρελθόν. Εμείς παίρνουμε ένα παιδάκι και καλούμεθα να εξιχνιάσουμε τα πάντα. Uh-huh. Και να είμαστε στην ανατροφή του και στο μεγάλωμά του, δίπλα του και δίπλα στο γονιό. Γιατί ο γονιός, φέρνοντας στον κόσμο ένα παιδάκι, θεωρεί τις όποιες ιδιαιτερότητες διακρίνει στο παιδί του ότι είναι φυσιολογικές. Εμείς λοιπόν που έχουμε γνώση και εμπειρία, βλέπουμε αυτές οι ιδιαιτερότητες, εστιάζουμε, σχολιάζουμε, ανοιχνεύουμε και προλαμβάνουμε. Τώρα βέβαια, κυρία Στεφανάκη, τώρα κυρία Στεφανάκη. Σας έχουμε εδώ, δεν μπορώ τώρα. Μιλάμε για παιδιά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για τα παιδιά που μεγαλώνουν, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Γιατί κάποια στιγμή και οι ανήλικοι γίνονται ανήλικες. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και πάλι, εγώ επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, είμαι αρκετά ευχαριστημένη με τα βήματα που έχουν γίνει. Τώρα τουλάχιστον, τελειώνοντας ένα παιδί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να πάει. Θυμάμαι εποχή που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οπότε έφτανε ένα παιδί στα 12 και εκεί έλυγε η εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε όμως πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Για να φτάσουμε να πούμε ότι επαρκούν για την εκπαίδευση, για τα διαφορετικά επίπεδα των παιδιών, έτσι. Και χρειαζόμαστε και αναπνευστήρες για τους γονείς. Σαφώς. Έτσι δεν το είναι. Θέμα των γονέων είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πρέπει να πλαισιώνονται με την ανάλογη στοργή, σεβασμό και αγάπη, κυρίως κατά τη φάση της πρώτης διάγνωσης. Εκεί είναι το μεγάλο τραύμα. Συχνά βιώνουν ένα πένθος αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Κατόπιν, αφού περάσει αυτή η διαδικασία και έχει όλα τα στάδια του πένθους, της απώλειας, ακριβώς. Μετά μπαίνουν στη δράση όμως. Να υποστηρίξουν τα παιδιά και να... Για μένα είναι λάθος, σε εισαγωγικά, το να μάχονται για τα αυτονόητα οι γονείς. Θα έπρεπε να έχουμε λίγο παραπάνω παροχές ακόμα για αυτά τα μεγάλα παιδιά, που δεν είναι πια παιδιά, όπως είπατε. Λοιπόν, εμείς χαρήκαμε πολύ την κουβέντα και χαρήκαμε για δύο πράγματα. Και για την αυριανή ημερίδα και να έρθει ο κόσμος, και χαρήκαμε γιατί σας ακούσαμε ότι οι εισηγήσεις σας τελικά περνάνε εκεί που πρέπει στους κυβερνώντες και δεν το συναντάμε και πολύ εύκολα σε διάφορους κλάδους, κυρία Σελή. Ναι, αλλά πιστέψτε με ότι έχουμε λιώσει τα παπούτσια μας και τις όλες μας για να μπορέσουμε να πείσουμε για το αυτονόητο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο να στεκόμαστε στη γραφειοκρατία, στα έγγραφα και στα προγράμματα, ωραία τα προγράμματα, αλλά πώς μπορώ εγώ να δουλέψω ένα παιδάκι σε μια σχολική ομάδα όταν αυτό το παιδάκι έχει διαταραχές και όταν οι ειδικοί συστήνουν ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια ομάδα από 10 παιδάκια και υπάρχουν 1-2 παιδιά που έχουν διαταραχές, αυτά τα παιδιά θα πρέπει να πλαισιωθούν από κάποιους για να μπορέσουν να σταθούν μέσα σε αυτή την ομάδα. Δεν μπορούν να τα αποξενώσουμε, ούτε να τα αφήσουμε στο περιθώριο. Όχι βέβαια. Καταλάβατε. Ευτυχώς όμως πλέον γίνεται αυτή η ένταξη και η ενσωμάτωση. Ναι. Δεν έχουμε απλά ένταξη, έχουμε συνεκπαίδευση πλέον. Γιατί έχουμε συμπερίληψη. Γιατί πλέον σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να μάθουμε και τη λέξη ενσυναίσθηση και τη λέξη συμπερίληψη. Σίγουρα. Γιατί πατούμε όλοι στο ίδιο χώμα.
Άρα σας περιμένουμε αύριο, 11 η ώρα. 11 η ώρα, κημελτήριο Ηρακλείου. Κημελτήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελάκη. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους. Σε όλους, βέβαια, και σε όλους τους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε τις εργασίες τη ημερίδα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα τέτοια εύχομαι. Πάντα να σας ακούσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.